Χθες το πρωί, μετά από έγγραφο που απέστειλε ο κύριος Γουλιδάκης, ο περιφερειάρχης, προς το αστυνομικό τμήμα Ιεράπετρας, με το οποίο ενημέρωνε το αστυνομικό τμήμα ότι απορρίφθηκε το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί, να λειτουργούν οι δύο δομές με ευθύνη του Σωματείου Φίλια Ατόμων Τρίτης Ηλικίας. Κινήθηκε σήμερα η αστυνομία, η οποία αφού διαπίστωσε ότι συνεχίζουν να λειτουργούν οι δύο δομές του Σωματείου, ακολούθησε την αυτόφορη διαδικασία με την οποία κλήθηκε και παρουσιάστηκε στο τμήμα ο πρόεδρος του Σωματείου και σχηματίζεται η σχετική δικογραφία. Ο λόγος που οι δομές συνεχίζουν να λειτουργούν είναι ότι παρόλο που έχει μειωθεί αρκετά ο αριθμός των ατόμων που φιλοξενούνται, δεν έχει καταστεί δυνατό να μεταφερθούν όλοι οι φιλοξενούμενοι σε άλλες δομές ή στους, να τους παρελάβουν οι οικείοι τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα ένας αριθμός φιλοξενουμένων και στις δύο δομές. Αυτή τη στιγμή καταβάλλεται μία προσπάθεια από το Σωματείο ώστε να κλείσει τουλάχιστον η μία δομή άμεσα και παράλληλα να εξευρεθεί ένα κατάλληλο κτίριο ώσπου να μπορέσει να τηρεί, το οποίο να τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις και να μεταφερθούν οι υπόλοιποι φιλοξενούμενοι σε αυτό. Σύμφωνα με την διαδικασία που ακολουθείτε, είτε θα παραπευθεί άμεσα σε δίκη ο πρόεδρος του Σωματείου ή θα οριστεί τακτική δικάσιμος, όπως πιθανολογώ, στο ενευθέτω χρόνο.